κυρία, ένα νεαρό κορίτσι θα έλεγα, ένα νεαρό ταλαντούχο κορίτσι. Ταλαντούχο γιατί, πρώτον, να πούμε ότι είναι ένα κορίτσι που έχει πάρει τίτλο της ωραιότερης Ελληνίδας την προηγούμενη χρονιά, το 2014. Είναι ένα κορίτσι που μεγάλωσε στην Καρδίτσα, έκανε τις ωραίες του σπουδές στο Βόλο, στο παιδαγωγικό, ουσιαστικά δηλαδή είναι νηπιαγωγός. Και κατόπιν όλοι οι δρόμοι φυσικά την οδήγησαν εδώ κοντά μας. Έτσι λοιπόν, από δασκάλα της πρώτης δημοτικού σήμερα είναι ένα υπέροχο μοντέλο και μια πολύ καλή παρουσιάστρια. Στα πρώτα της βήματα βέβαια. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωριστούμε με την Ισμήνη Ταφοπούλου. Καλώς μας ήρθες και χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι. Που σε γνωρίζω, μωράκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πού κάθομαι, από εδώ. Εδώ, εδώ. Μια θέση πιο μέσα, εκεί, εδώ. Στο δεύτερο, εκεί. Ισμήνη. Καλά. Σε χάσανε τα παιδάκια τα εξάχρονα, οι μικροί σου μαθητές και σε κέρδισε η Αθήνα, ναι. Η πασαρέλα, η μόδα, η ομορφιά. Ήμουν ήδη στην Αθήνα από πριν, δούλευα στο σχολείο. Δυστυχώς λόγω περικοπών δεν συνέχισα να δουλεύω εκεί. Συνέχισα να δουλεύω στο modeling που το έκανα και σαν φοιτήτρια, ούτως ή άλλως. Πώς ξεκίνησες το modeling? Ξεκίνησα μέσα από ένα φίλο μου που μου πρότεινε να με πάει στο γραφείο του τότε, γιατί ήταν και εκείνος μοντέλο. Με πήρε από το χέρι, με πήγε στο γραφείο. Είχα κάποιες προτάσεις παλιότερα που ήμουν λίγο φοβισμένη, δεν το είχα τολμήσει. Τελικά πήγα στο πρώτο μου γραφείο, έκανα το πρώτο μου συμβόλαιο, πήγαν όλα καλά και κάπως έτσι συνέχισα. Βέβαια, όταν τελείωσα τις σπουδές μου, αποφάσισα να δουλέψω σαν δασκάλα και τα παράτησα. Αλλά η μοίρα με ξανάφερε στον ίδιο δρόμο. Θα μπορούσες να ξαναεπιστρέψεις μελλοντικά? Ναι, νομίζω πως είναι. Ναι. Κάτι που σου αρέσει? Μ' αρέσει πολύ, το αγαπώ. Λοιπόν, πάμε να τη γνωρίσουμε μέσα στο βίντεο που ακολουθεί και μετά να τα πούμε λίγο μαζί της. Τι κάνει σήμερα η Ισμήνη? Το σύμπαν της μόδας δεν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός της. Στα παιδικά της όνειρα ποτέ δεν πόζαρε για φωτογράφους, κάμερες και περιοδικά, ούτε φανταζόταν τον εαυτό της να κάνει πασαρέλα εκπροσωπώντας διάσημους οίκους. Για την Ισμήνη Ταφοπούλου όλα έγιναν τυχαία και ξαφνικά, την ώρα που εκείνη σπούδαζε στην παιδαγωγική σχολή του Βόλου και ένας φίλος της την πήρε από το χέρι για να την οδηγήσει σε ένα πρακτορείο μοντέλων. Το πρώτο ταξίδι στο Μιλάνο δεν άργησε να έρθει και το πανέμορφο κορίτσι από την Καρδίτσα που σπούδαζε δασκάλα κερδίζει τις εντυπώσεις. Ανεπιτίδευτη ομορφιά, κοφτερό μυαλό, τέλειες αναλογίες, ήθος και ευγένεια. Ένα εκρηκτικό μείγμα για τη 19χρονη τότε Ισμήνη που δεν άφησε αδιάφορο το χώρο της μόδας εντός και εκτός Ελλάδας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καρδίτσα σε μια οικογένεια δεμένη, αγαπημένη και πρότυπο για την ίδια, όπως λέει. Οι γονείς μου θέλουν να με βλέπουν πάντα και μόνο ευτυχισμένη και χαρούμενη. Ποτέ δεν στάθηκαν εμπόδιο στο δρόμο μου και πάντα με στήριζαν και με στηρίζουν, θα πει η Ισμήνη, και θα σταθεί στο πρόσωπο του αδελφού της Δημήτρη που του έχει μεγάλη αδυναμία, που είναι το ο άνθρωπός της, εκείνος που θα ανοίξει την καρδιά της. Με τη μαμά να της δείχνει το δρόμο προς τη μάθηση, η Ισμήνη σπούδασε στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πήρε και πτυχίο και κατάλαβε ότι αγαπάει πολύ τα παιδιά όταν βρέθηκε στη σχολική αίθουσα έχοντας μαθητές της πρώτης δημοτικού. Ήταν μια εμπειρία φανταστική, θα πει η Ισμήνη, και θα πει για άλλη μια φορά ευχαριστώ στη μητέρα της για τον τρόπο που τη μεγάλωσε, για το γεγονός ότι δεν παράτησε το πτυχίο της. Και σε αυτό το σημείο θα θυμηθεί τον γυμναστή πατέρα της, ο οποίος από τότε που ήταν μικρή πίστευε πολύ σε εκείνη και μάλιστα της έλεγε χαριτολογώντας πως μεγαλώνοντας θα αντιγυμνάσει προκειμένου να αποκτήσει ιδανικές αναλογίες και να πάει στα καλλιστεία. Τα λόγια του σήμερα μοιάζουν σχεδόν προφητικά. Το 2014 η Ισμήνη Ταφοπούλου παίρνει τον τίτλο της Star Ελλάς. Η πρόταση έγινε τηλεφωνικά, θα θυμηθεί, και ενώ βρισκόταν διακοπές. Δεν το είχα πει σε κανέναν, δεν το ήξεραν ούτε καν οι γονείς μου. Όταν βγήκαν οι κίτρια, τηλεφώνησα πρώτα απ' όλα στον μπαμπά μου. Και οφείλω να ομολογήσω πως στην αρχή δεν με πίστευε κανείς. Το πίστεψαν μόνο όταν γράφτηκε στις εφημερίδες. Επόμενο βήμα, ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ομορφιάς στο Μαϊάμι, η Ισμήνη ανάμεσα στις ομορφότερες γυναίκες του πλανήτη, με τους κριτές και το κοινό να μαγεύονται από την Ελληνίδα Καλονή. Το χώρο της μόδας τον αγάπησα αφού τον γνώρισα, λέει η Ισμήνη, και θέλει τα βήματά της να είναι σταθερά και σίγουρα. Στη δουλειά με οδηγεί η λογική και παθιάζομαι με ό,τι κάνω και θέλω να το κάνω καλά. Όπως τις συμβουλές μόδας και ομορφιάς που δίνει μέσα από τη στήλη της στο queen.gr. Τα κορίτσια μπορούν να συναντήσουν την Ισμήνη Ταφοπούλου και στο female.gr και εκεί θα μοιραστούν μυστικά ομορφιάς και θα ανταλλάξουν απόψεις για ό,τι μπορεί να ενδιαφέρει μια γυναίκα.
Στο λίγο ελεύθερο χρόνο που έχει θέλει να ταξιδεύει. Μου αρέσουν τα ταξίδια, λέει, όπως και να βρίσκομαι με τους φίλους μου, με τους δικούς μου ανθρώπους. Για το μέλλον δεν κάνει σχέδια, έτσι κι αλλιώς θα πει όσες φορές έκανα στην πορεία άλλαξαν. Αυτό που σίγουρα θέλει πάντως.